Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και πολύ ευχαριστημένοι, διότι οι εκδηλώσεις που έγιναν στο Δήμο Αιγιαλίας για την επέτειο της συνέλευσης της Βοστίτσας, οι οποίες ήταν και τετραήμερες, είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως επειδή συμμετείχε πολλής κόσμος, όχι μόνο από την Αιγιάλια, αλλά μας έκαναν την τιμή να συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς ανά την Ελλάδα. Και βέβαια πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η επιτυχία δεν είναι επιτυχία μόνο του Δήμου Αιγιαλίας, αλλά είναι επιτυχία όλων όσων συνεργάστηκαν για αυτές τις εκδηλώσεις με προεξέχουσα δραστηριότητα, πρωτοβουλία και οργάνωση από τον Λάμπη τον Ψυχογιάννη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Αναβιωτών, και βεβαίως και με την προσωπική σφραγίδα της κυρίας Μπεντεβή και υπό βέβαια τον συντονισμό του αρμοδίου αντιδημάρχου των εκδηλώσεων του κυρίου Βαρδάκη. Θέλω δημοσία να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, να δώσω συγχαρητήρια στους οργανωτές και βεβαίως να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί τα τοπικά μέσα έδωσαν την διάσταση που άξιζε σε αυτές τις εκδηλώσεις και προβλήθηκαν αρκετά. Σπέβδω όμως να διευκρινίσω ότι ένα τόσο βαρισίμαντο γεγονός για την Αιγιάλια όπως είναι η συνέλευση της Βοστίτσας πρέπει να αποκτήσει και την εξωστρέφεια που του αρμόζει, που την αξίζει, και βεβαίως θεωρώ ότι στις μελλοντικές προγραμματικές διαδικασίες που θα έχουν σχέση με την συνέλευση της Βοστίτσας του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα πρέπει αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει γίνει πλέον θεσμός και έχει και πολύ μεγάλες δυνατότητες να πάρει τη μορφή που χρειάζεται πέραν της Αιγιαλίας και να αποκτήσει πλέον μία εθνική σφραγίδα πέραν του τυπικού δηλαδή του ΦΕΚ που έχει βγει, να αποκτήσει και την συμμετοχή από την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Πρέπει να σας πω όμως ότι και θα αναφερθούν μετά, ήταν πάρα πολλοί οι φορείς, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά νομίζω, που συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και πέραν αυτό εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για να έχουμε πλέον και τη γιορτή που θα λαμπρύνει τον τόπο μας και θα είναι προς τιμήν των προγόνων μας. Και βέβαια να πω το τελευταίο ότι οι αγώνες που έγιναν, που ξεκίνησαν από τη συνέλευση της Βοστίτσας που ήταν το αποφασιστικό μέρος, βρίσκουν δικαίωση σήμερα εάν εμείς συνεχίζουμε να εκτιμούμε, να τιμούμε τις δράσεις εκείνων και τους ήρωες και αν έχουμε ενότητα, ομοψυχία, αυταπάρνηση, θάρρος και πατριωτισμό για να κρατάμε τη σημαία του τόπου μας, της Αιγιάλιας μπροστά και της πατρίδας μας περαιτέρω. Το συμπέρασμα που βγήκε από αυτές τις εκδηλώσεις είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα, Δήμαρχε. Ξεκινώντας από σένα που έδωσες το OK για αυτές τις εκδηλώσεις, που πίστεψες σε αυτό το πράγμα και υλοποιήσαμε το τρέξιμο και τις ιδέες του κυρίου Ψυχογιάννη και αυτό το δέσιμο που έχει με τους υπόλοιπους συλλόγους που το είδαμε, με τους υπόλοιπους συλλόγους των αναβιωτών ανά την Ελλάδα, έγινε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Εμείς από τη μεριά μας πιστέψαμε και σε αυτά που συζητήσαμε και μαζευτήκαμε όλοι οι φορείς, γιατί πρώτη φορά έγινε τόσο οργανωμένα μία εκδήλωση. Εμείς δεν υπάρχει φορέας τον οποίο δεν καλέσαμε για να κάνουμε συσκέψεις για αυτά που μπορεί να απασχολούν τον κάθε σύλλογο χωριστά. Εμείς μιλήσαμε με όλους λοιπόν, όλοι οργανωμένα σαν επιτροπή, και πιστεύω ότι βγάλαμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς πάμε για το καλύτερο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα και γι' αυτό θα ξαναμαζευτούμε με την Επιτροπή να δούμε το μέλλον αυτής της εκδήλωσης, της συγκεκριμένης ιδιαίτερα. Γιατί βλέπουμε ότι πάει πολύ μπροστά. Ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Ήρθανε πολλοί κόσμος σαν την Ελλάδα. Εδώ δύσκολοι κριτές τέτοιων εκδηλώσεων που συνάντησα εγώ στον δρόμο μας απέδωσαν τα εύσημα δήμαρχε και είπε μπράβο σας για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που στήσατε και φέρατε τόσο κόσμο στην Αιγιάλια. Το δουλέψαν τα μαγαζιά καταρχάς. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή το Αίγιο ήταν μια πόλη γεμάτη από κόσμο, έσφυσε από κόσμο. Δεν υπήρχε στα ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν καταλήμματα, ήταν όλα γεμάτα. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν μια υπέροχη προσπάθεια. Εμείς θα μαζευτούμε τώρα σαν Επιτροπή να δούμε για του χρόνου τι ακόμα θα προσθέσουμε και τι ακόμα καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ώστε να την κάνουμε πλέον θεσμό πανελληνίως, γιατί προς τα εκεί οδεύει αυτή η εκδήλωση. Στο τέλος θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους. Την τροχέα, την ασφάλεια, τα σχολεία, τους ανθρώπους και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες που μαζί κουραστήκαμε για το αν θα γίνει παρέλαση της Πέμπτης. Από το πρωί είχαμε συγκεντρώσεις και να βρούμε τη σωστή λύση. Φυσικά όλους τους συλλόγους, τους ομίλους, τους φορείς και εννοείται και το Δήμο πρωτίστως. Και τον κύριο Ψυχογιάννη για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Πραγματικά δεν υπήρξε μία γκρίνια στο παραμικρό, γιατί όλα ήταν βατά αυτά που συζητάγαμε και γινόντουσαν. Φυσικά και την κυρία Βάνα ήταν πρωτεργάτη της ιδέας και φυσικά τους δημοσιογράφους που δεν λείψανε δίπλα μας ούτε στιγμή και μας βοήθησαν κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Πολύ νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε αυτήν τη γιορτή, κάναμε μια κουβέντα μαζί δυο μας. Του ζήτησα κάποια πράγματα και μου είπε ναι, προχώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν χωρίς την έγκριση του Δήμαρχου δεν γίνεται τίποτα. Το πήραμε το OK και ξεκινήσαμε. Τώρα όσο για το αποτέλεσμα, πιστέψτε με ότι ήμουν ασίγουρος. Δεν το λέω, δεν είμαι υπερόπτης, μιλάω αυτό που έχω ζήσει, αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω. Ήμουν ασίγουρος για το αποτέλεσμα. Ήξερα ότι στο κάλεσμα των αναβιωτών θα έρθουν όλοι και πιστέψτε με ότι υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να έρθουν. Αυτοί σαν ας πούμε κάτι παραπάνω από τη μέση. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας αγαπάει. Έχει γίνει εδώ η πόλη μας σημείο αναφοράς, σημείο που οι αναβιωτές το ζούνε, το αγαπάνε. Μεγάλη τιμή για μας γι' αυτό. Δουλέψαμε λοιπόν αυτό μαζί μετά με τον κύριο Βαρδάκη, που και αυτός είμαστε ένα σώμα, το δουλεύαμε και το προχωράγαμε κάθε βήμα μαζί, κομμάτι-κομμάτι. Δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι ένα επίπονο, έτσι είναι. Μια δουλειά 2,5 με 3 μήνες. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χαίρομαι. Με ξεκουράζει. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά μέσα μου νιώθω πάρα πολύ ξεκούραστος ψυχικά και πολύ χαρούμενος που έχουμε κάνει μια τόσο μεγάλη γιορτή στην πόλη μας και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ θέλω να το κάνω ένα μεσολόγιο. Θέλω να το κάνω ένα δεύτερο μεσολόγιο. Αυτό αξίζει στο Αίγιο, γιατί είναι το πρώτο προεπαναστατικό, πολιτικό το λένε, εγώ θα το πω προεπαναστατικό και συνάμα επαναστατικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι γιορτή όλης της Ελλάδος, είναι μια απόφαση που πάρθηκε για όλη την Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει αυτό. Εγώ ήθελα να καταθέσω πρώτα-πρώτα τη μεγάλη συγκίνησή μου, που πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Να πω βέβαια ότι σε μένα, στον προσωπικό μου αγώνα, όπως ξέρετε, οφείλεται η καθιέρωση της γιορτής και θα τα πούμε και τα ξέρετε. Γιατί οι πηγές
λένε ότι η συνέλευση ήταν μια σημαντική πολιτική πράξη. Μέχρι εκεί και ο αείμνηστος Παναγόπουλος και ο Σταυρόπουλος. Εγώ λοιπόν προχώρησα και είπα με την έρευνά μου ότι, και κατέθεσα ότι ήταν η πρώτη πολιτική πράξη. Το ότι ήταν η πρώτη πολιτική πράξη, όχι το χρωστάω, ανήκει ας πούμε στη Βάνα Μπεντεβή. Όμως και έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή καθιερώθηκε μέχρι εκεί εγώ. Θέλω να πω, αυτό που γίνεται σήμερα οφείλεται και για την καθιέρωση εργάστηκε ο πρώην δήμαρχος ο Θανάσης Παναγόπουλος, το λέμε αυτό γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούσαμε. Η ιστορική τεκμηρίωση ναι έγινε άριστα, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν η πολιτική παρέμβαση. Θέλω όμως να πω ότι η συνέχεια της γιορτής για να γίνει και να πραγματοποιηθεί αυτό που έγινε φέτος οφείλεται στον επόμενο δήμαρχο, στον κύριο Καλογερόπουλο, ο οποίος το πίστεψε, το αγκάλιασε, το κυνήγησε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όσο αφορά λοιπόν εμένα, τελειώνει εδώ και αναλαμβάνει ο κύριος Ψυχογιάννης. Είναι δυνατόν να μην παραδεχτεί ο καθένας ότι ο άνθρωπος αυτός έδωσε ζωή? Αυτό που γίνεται σήμερα δεν το περίμενα ποτέ. Εγώ περίμενα μια γιορτή με σημαία όπως γίνεται στις 25 Μαρτίου. Αυτό που γίνεται και θα γίνεται σήμερα οφείλεται οπωσδήποτε σε αυτούς τους ανθρώπους, στον κύριο Ψυχογιάννη, στον δήμαρχό μας και στον κύριο Βαρδάκη, ο οποίος πραγματικά και αυτός το αγκάλιασε και έκανε το παν. Εγώ λοιπόν προτείνω πρώτα-πρώτα, κύριε Δήμαρχε, όπως γίνεται και σε άλλους δήμους για τέτοιες εκδηλώσεις, να συσταθεί μία επιτροπή για αυτό το γεγονός που να δουλεύει όλο το χρόνο. Και να είναι βέβαια μέσα σε αυτή την επιτροπή τουλάχιστον και ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος που γνωρίζει, να αρχίσουμε από τον Απρίλιο. Εδώ βλέπετε το καρναβάλι, αρχίζει την επόμενη μέρα. Αυτό πρέπει να γίνει για να είναι σωστό. Μετά πρέπει να δώσουμε τον πανελλήνιο χαρακτήρα και να αρχίσουμε να στείλουμε έγγραφα σε αυτές τις περιοχές που συμμετείχαν, δηλαδή στην Πρέβεζα, στην Ανδρίτσενα και γενικά στην Ηλία, στην Καλαμάτα, στο Άργο, στις Πέτσες, στην Πάτρα, στα Καλάβρητα, στη Μονεμβασία και στη Βουλή, για να αναγνωριστεί πανελλήνιο και να αρχίσουμε να κάνουμε τις ενέργειες ώστε να πάρει πανελλήνιο χαρακτήρα και να γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν γιορτάζουμε κανένα πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει και νομίζω άμα το παλέψουμε θα το πετύχουμε. Δηλαδή η αργία εκείνη την ημέρα να είναι σε όλη την Ελλάδα. Να εκδώσουμε και δύο βιβλία. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, όπως γνωρίζετε το 2016, κατά προτροπή του Δημάρχου τότε, του κυρίου Παναγόπουλου, συνέγραψα ένα βιβλίο. Αυτό όμως ήταν περισσότερο πληροφοριακού περιεχομένου. Από εκεί και πέρα έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό, πολύ σημαντικό, καινούριο υλικό που δεν περιλαμβάνεται ούτε στο βιβλίο του Παναγόπουλου και είμαι σε θέση λοιπόν να βγάλουμε ένα μεγάλο βιβλίο για την επόμενη χρονιά, για τη συνέλευση της Βοστίτσας και έχω επίσης έτοιμο το βιβλίο «Οι τρεις σταφές του Ανδρέα Λόντου», όπου θα περιλαμβάνεται και το μνημείο του Ανδρέα Λόντου. Αυτό μπορούμε να το έχουμε του χρόνου.